περίπτωση. Υπάρχει το πλαίσιο λοιπόν όλο το νομοθετικό που έχει προβλέψει για την πρώτη κατοικία και ποιοι μπορούν να μπουν για την προστασία του. Ο νόμος Κατσέλη, λέτε. Βεβαίως. Δεν είναι και όλος ο νόμος Κατσέλη. Μισό λεπτό, αφήστε να τελειώσω. Μην βιάζεστε. Υπάρχει λοιπόν αυτό το κομμάτι του νόμου Κατσέλη. Μάλιστα. Υπάρχουν γιατί για όποιες οφειλές υπάρχουν είτε προς το δημόσιο είτε προς τα ταμεία ή δυνατότητα που είναι να μπουν στις όλες τις δόσεις και αυτό θα συνεχιστεί και την επόμενη περίοδο με πλαίσιο νομοθετικό. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα πλαίσιο προστασίας ό,τι αφορά την πρώτη κατοικία. Τώρα, υπάρχει βεβαίως και εγώ θα πω σωστά. Τότε γιατί γίνονται πληστήρες με τις πρώτες κατοικίες? Προφανώς, ναι. Κύριε Αυτιά, αν δεν έχουν μπει σε όλο αυτό το προστατευτικό πλαίσιο, από εκεί και πέρα υπάρχουν λόγοι, οι λόγοι οι οποίοι. Ερώτημα. Γιατί... Το κακοπληρωτή, αυτός που στρατηγικά δεν πληρώνει. Ακούστε λίγο, θέλω να πω. Νομίζω θα σκαλύψω όλους. Αν έχει καταθέσεις και αν έχει ένα κάρο περιουσία και δεν πληρώνει, να του πάρεις. Ο ένας που είναι με ένα σπίτι, θα του βάλεις κριτήρια. Ακούστε, ελάτε. Λοιπόν, λέω λοιπόν, να σας καλύψω. Εάν υπάρχουν κάποια κενά, τα οποία όντως μπορούμε να το δούμε ως προς λύση, αλλά εδώ, όταν ο άλλος δεν μπορεί να μπει, ναι, ούτε στον νόμο Κατσέλη, ούτε να έχει τις δυνατότητες των δόσεων και εμφανίζεται προφανώς με άλλα περιουσιακά στοιχεία ή δεν ξέρω τι άλλο. Όταν λοιπόν αυτό εμφανίζεται, προφανώς, να το πω απλά, κύριε Αυτιά, εάν εγώ με αυτά τα εισοδήματα που έχω πρώτη κατοικία. Εν πάση περιπτώσει, μου γινόταν πληστηριασμός και ο οποίος πρώτη κατοικία δεν υπερβαίνει τις 200.000 με τίποτα. Λοιπόν, αν γινόταν πληστηριασμός, τι θα μπορούσα να πω γιατί δεν έχω πάει να πληρώσω κάποιο φορό όταν έχω κάποια πρώτη κατοικία. Συγγνώμη που σας διακόπτω. Πλέον οι 200.000 που λέτε αρχίζουν με εμπορικές αξίες. Άρα, η πρώτη τιμή θα είναι εμπορικές αξίες. Ναι, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Είναι σωστό το λέω. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, κύριε Ρίγκα, θα φέρετε ρύθμιση. Τιμές, ένα λεπτό για να δώσουμε την είδηση. Δεν είπα εγώ. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Εγώ είπα να δούμε αν υπάρχει κάτι το οποίο δεν έχει μπει στην προστασία. Θα το φέρετε με νόμο. Προφανώς αν διαπιστωθεί. Αν διαπιστωθεί. Υπάρχει. Υπάρχει ζήτημα, ναι, σε αυτούς που είναι αδύναμοι. Και αυτούς μπορούμε πολύ εύκολα με μία εφαρμογή. Τι εννοείται αδύναμη, κύριε Πρόεδρε? Εφαρμογή στο ε1, δηλαδή. Έκαστος για να δηλώσει ποια είναι η δική του η προστατευόμενη κατοικία. Και όταν λέμε αδύναμος, είναι αυτός που τα εισοδήματά του είναι οπωσδήποτε κάτω από το επίπεδο της επιβίωσης, όπως ορίζουν οι φορολογικές διατάξεις. Υπάρχει λύση και έτσι. Και έτσι θα ξεχωρίσει αυτός που στρατηγικά δεν πληρώνει. Μπορείτε να φτιάξετε ένα σημείωμα αξιότιμε πρόεδρε των συμβολιογράφων. Ένα λεπτό. Περίμενε. Να σας διευκολύνω. Μπορείτε να φτιάξετε σήμερα ένα σημείωμα. Να το δώσετε στο γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ. Να το πάει στο Μαξίμου. Να το πάει σε υπουργούς. Να καταλάβουν. Έχουμε ενημερώσει όλα τα κόμματα. Και τι έχουν κάνει. Μέχρι στιγμής είμαστε αυτοί που αντιμετωπίζουμε τις επιθέσεις των συμπολιτών μας επειδή εφαρμόζουμε τους νόμους. Υπάρχει και άλλο ένα ζήτημα. Ποιο? Θέλουμε να εφαρμοστούν οι νόμοι. Αν δεν θέλουμε για να γίνονται οι πληστηριασμοί, ναι, νομοθετήστε να διακοπούν. Μη μας αφήνετε εβδομαδιαίως να βασανιζόμαστε και να δεχόμαστε την χλέβη ανθρώπων οι οποίοι έχουν αγαθά ή δεν έχουν αγαθά κίνητρα. Εγώ σας εξηγώ και πάλι τι υπάρχει και νομίζω το καταλαβαίνετε. Ναι. Τώρα από εκεί και πέρα, εάν εσείς λέτε ότι των ανθρώπων μας οι οποίοι έχουν ιδιαίτερα προβλήματα, αυτοί θα έπρεπε να έχουν μπει μέσα στο πλαίσιο το νομοθετικό το οποίο τους προστατεύει. Εγώ θέλω να ξέρω και νομίζω εκεί πρέπει κάποιος να απαντήσει, μην λέμε γενικά πράγματα, εάν υπάρχει κενό το οποίο λέει εν πάση περιπτώσει ότι ο άλλος δεν έχει τίποτα και εκεί πάει για πληστηριασμό. Το κενό όμως δεν ισχύει. Δημιουργήθηκε επί δικών σας σημείων. Όχι, άλλο. Δεν υπάρχει, λέω, κύριε Καραμαλή, κενό. Ναι. Δεν υπάρχει. Αν υπάρχει. Πληστηριασμοί επί δικών σας ημερών. Ακούστε λιγάκι, τώρα. Εδώ δεν γίνεται γιατί υπάρχουν οι κακοπληρωτές, υπάρχουν πράγματα τα οποία διαφεύγανε. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι εμφανίζονται με τεράστια περιουσιακό στοιχείο τη πρώτη κατοικία. Κάτσε και λίγο. Μην βιάζεστε. Για να σας πω κάτι. Ποιος σε εμποδίζει? Τώρα μην αρχίσω να λέω ονόματα. Συγκεκριμένη επιχείρηση που πτώχευσε, ναι, που τα είχε μεταφέρει όλα, μάλιστα, όλα στο εξωτερικό σε offshore εταιρείες και δεν είχε ούτε να πληρώσει. Στη Θεσσαλονίκη. Έτσι έγινε. Άρα λοιπόν. Υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Άρα λοιπόν να το δούμε. Μην κάνουμε τώρα και δημιουργούμε κλίμα. Άρα ποια είναι. Καταρχήν πληστηριασμός πρώτης κατοικίας δεν έχει γίνει. Εννοώ πρώτης κατοικίας ανθρώπου ο οποίος δεν είχε τίποτα και ήταν αυτό. Αν μου επιβεβαιώσετε. Και να το πείτε και να το επιβεβαιώσετε. Θα το επιβεβαιώσω. Βεβαίως. Όντως. Όλα ακούγονται εδώ. Όντως, από τις τράπεζες, δήμους, ασφαλιστικά ταμεία,
είναι εξαιρετικά προσεκτικές αυτή την εποχή. Η εφορία παίρνει σπίτια. Η εφορία αυτή τη στιγμή διεξάγει όλες τις κατασχέσεις, κύριε Αυτιά, αλλά ακόμα δεν έχει ξεκινήσει. Αν ξεκινήσει η εφορία, το ζήτημα με τις κατασχέσεις του ελληνικού δημοσίου, τότε τι θα γίνει. Ουέ της ητημένης. Δηλαδή, θα είναι δεκάδες χιλιάδες. Δηλαδή, αν πει εφορία, εκκρεμούν, πατάω το κουμπί. Εκκρεμούν 200.000 κατασχέσεις. Ένα λεπτό. Για το ελληνικό δημόσιο. Είναι συγκλονιστικό αυτό που λέτε. Μάλλον η κατάσταση είναι άλλο πληστηριασμός. Ένα λεπτό, Βαγγέλη. Είναι σοβαρό το θέμα. Είναι συγκλονιστική η πληροφορία του Προέδρου των Συμβολιογράφων. Εκκρεμούν 200.000 κατασχέσεις σπιτιών. Οποιουδήποτε αντικειμένο. Ή λογαριασμού ή αυτοκινήτου ή σπιτιού. Από κινητά, οπουδήποτε. Άλλο όμως ότι διεξάγεται η κατάσταση διαδικασία. Και άλλο ότι φτάνουμε στον πληστηριασμό. Σωστό. Συνήθως το 5% να δούμε στις 200.000 και να πει και ο να δούμε στις 200.000 ποιοι είναι αυτοί και τι είναι αυτό το οποίο θα γίνεται. Γιατί καθίστε τώρα, διαμορφώνετε πάνω να διαμορφώσει μια εικόνα ότι θα πάρει το δικό μου το σπίτι. Δεν είναι έτσι όμως. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης ανακοίνωσε ότι έχουμε αυτή την περίπτωση ή εκείνη την περίπτωση και μάλιστα πέρυσι για κάποια περίπτωση παρέμβηκα εγώ δημόσια όταν το είχα παρουσιάσει. Για ένα θέμα που όντως δεν είχε αντιληφθεί. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης ανακοίνωσε ότι για το ελληνικό δημόσιο επίκειται νομοθετική ρύθμιση.